Η Ελλάδα θρυνεί το πρώτο θύμα του κορονοϊού. Πρόκειται για τον άτυχο Μανώλη Αγιομυριανάκη, κριτικό στην καταγωγή που γεννήθηκε στο Ηράκλειο, αλλά ήταν πολιτογραφημένο αμαλιαδίτης, καθώ εκεί ζούσε και δραστηριοποιούταν μόνιμα. Ήθε η πιο μεγάλη ώρα, η ώρα τη μάχη. Όπω ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγεία, ο 66χρονο εισήχθη στη μονάδα αρνητική πίεση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στι 2 Μαρτίου και διασωλινώθηκε στι το πρωί τη 10η Μαρτίου, ο ασθενή παρουσίασε σημαντική επιδείνωση που εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε παρά τι θεραπευτικέ παρεμβάσει που έγιναν στι 3 και 4 τα ξημερώματα. Όπω είπε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μισοτάκη, η μάχη θα κρυθεί στο πώ θα ανταποκριθούμε ω πολίτε. Ο συνταξιούχο εκπαιδευτικό είχε υποκείμενα νοσήματα και σε αυτά οφείλεται η ραγδαία εξέλιξη τη νόσου. Ο ίδιο ήταν το ένατο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μα και διαγνώστηκε πρώτο από του 54 εκδρομή που είχαν ταξιδέψει στου Αγίου Τόπου. Ο άτυχο εκπαιδευτικό εμφάνισε συμπτώματα πνευμονία μόλι επέστρεψε από την εκδρομή. Διακομίστη στο νοσοκομείο του Ρίου από το νοσοκομείο Αμαλιάδα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί μεταφέρθηκε σε μονόκλινο θάλαμο στη παθολογική κλινική του νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν αρχικά ω ύποπτο κρούσμα για τον κορονοϊό. Στη συνέχεια είχε μεταφερθεί σε θάλαμο αρνητική πίεση όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος. Ο θάνατο του Μανώλη Αγιομυριανάκη, το γεγονό ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν σπάσει το φράγμα των 100 κρουσμάτων, αλλά και η προβλεπόμενη επέλαση του κορονοϊού τις επόμενε εβδομάδε, έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τι ελληνικέ αρχέ. Αγωνιζόμαστε έχοντα την πρώτη γραμμή του ιατρού μα, του νοσηλευτέ, τα πληρώματα των ασθενοφόρων τους ανθρώπους που εργάζονται στα εργαστήρια, όλους όσους συνεισφέρουν στη δημόσια υγεία και στην ιδιωτική. Ο Υπουργό Υγεία απίφθινε έκκληση σε γιατρού, νοσηλευτέ και παραγιατρικό προσωπικό να υποβάλουν αίτηση για να προσληφθούν στο ΕΣΥ. Κάνω έκκληση σε γιατρού, νοσηλευτέ και παραιατρικό προσωπικό να υποβάλουν αίτηση να προσληφθούν με διετή συμβάσει και μετά να παραμείνουν στο σύστημα υγεία. Την ίδια ώρα, την άμεση παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών, όταν διαπιστώνεται παραβίαση των μέτρων για την αποτροπή εξάπλωση του κορονοϊού, ζητά ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Με εγκύκλιο που απέστειλε στου εισαγγελεί όλη τη χώρα, ο Βασίλειο Πλιώτα παραπέμπει στο άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα, στο οποίο προβλέπονται αυστηρέ ποινικέ κυρώσεις για όσου παραβιάζουν τα μέτρα που έχουν διαταχθεί για να αποτραπεί η διάδοση τη επικίνδυνη νόσου. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Θα ενεργήσουμε όπω χρειαστεί. Θα εφαρμόσουμε όποιο μέτρο χρειαστεί για να προστατεύσουμε του ανθρώπου μα. Είναι η ώρα ο καθένα μόνο του και όλοι μαζί εμείς οι Έλληνες που έχουμε την ανθρωπιά και το φιλότιμο πάνω απ' όλα να γίνουμε τείχος προστασίας για αυτούς που κινδυνεύουν.